βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην Ουκρανική Πρεσβεία στην Αθήνα για να καταγγείλουμε στον ελληνικό λαό και σε ολόκληρη την παγκόσμια κοινή γνώμη τις απαράδεκτες απειλές κατά τη ζωή των Ουκρανών συντρόφων μας, του Αλεξάνδρ και Μιχαήλ Κουνονόβιτς. Σε συνέχεια της απαράδεκτης πολιτικής τους δίωξης, σε συνέχεια της φυλάκισής του και του βασανισμού του από τις Ουκρανικές αρχές, της δίκης παροδίας, η οποία κατέληξε σε μια πολιτική δίωξη εναντίον του, με αξιοποιώντας όλο το αντικομμουνιστικό νομοθετικό πλωστάσιο που έχει νομοθετήσει οι αντιδραστικές Ουκρανικές κυβερνήσεις στη χώρα, τους επιβλήθηκε η ποινή κατοίκων περιορισμού. Τώρα, όπως οι ίδιοι έχουν καταγγείλει, υπάρχουν απειλές κατά τη ζωή τους, καθώς το ίδιο το Ουκρανικό κράτος και η υπηρεσία ασφαλείας διαρρέουν την τοποθεσία της κατοικίας τους, με αποτέλεσμα τόσο εθνικιστική, φασιστική κύκλη της χώρας, όσο και εν ενεργεία αστυνομική, να τους απειλούν, να διαρρέουν σε ιστοσελίδες στο διαδίκτυο μηνύματα γιατί καλώντας τη δολοφονία τους και τάζοντας ατιμωρησία σε όποιον το πράξει. With a meeting with the ambassador, another cadre of the embassy, to present to you a letter. I regret to tell you that there is no rendezvous for today. You have a letter, you can put it in the letter box. Είμαστε εδώ λοιπόν για να πούμε ότι αυτοί οι οποίοι είναι οι κύριοι βασικοί υπεύθυνοι για την προστασία της ζωής και της ασφάλειας των δύο συντρόφων μας είναι το Ουκρανικό κράτος και η διακυβέρνηση Ζελένσκι, και να απαιτήσουμε άμεσα από την Ουκρανική διακυβέρνηση να δώσει εγγυήσεις για την προστασία της ζωής, για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των συντρόφων μας, να σταματήσει άμεσα η πολιτική δίωξη σε βάρος τους, να παρέμβει πάρα αυτά η κυβέρνηση για να σταματήσουν οι απαράδεκτες τρομοκρατικές απειλές κατά της ζωής τους και να δώσει όλες τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις για το σεβασμό των δημοκρατικών δικαιωμάτων των ελευθεριών των κομμουνιστών στη χώρα. Ούτε στην Ουκρανία δεν πιάνουν απειλές. Κάτω τα χέρια από τους κομμουνιστές. Συνεχίζουμε τον αγώνα έτσι ώστε να καταργηθούν, να πέσουν όλες οι απαράδεκτες πολιτικές διώξεις των κομμουνιστών και των αδερφών Κουνονόβιτς, έτσι ώστε να μπορέσουν οι σύντροφοί μας να ζήσουν χωρίς απειλές, χωρίς φόβο απέναντι στη ζωή τους, όποιος και αν είναι αυτός ο οποίος τις κάνει πράξεις. Η μόνη υπερδύναμη είναι η λαή. Δεν σταματάμε εδώ. Είναι ένα θέμα στο οποίο θα συνεχίσουμε να δίνουμε παγκόσμια δημοσιότητα και μέσα από την Ελλάδα, από την Ελληνική Βουλή και το Ευρωκοινοβούλιο.